Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Έχουμε μια καλή είδηση για εκκρεμούσες περιπτώσεις οικογενειακών επιδομάτων. Είναι έτσι? Είναι έτσι ακριβώς. Θα δούμε μια κάρτα και θα μας λέτε τι ακριβώς βλέπουμε. Για να δούμε λοιπόν την κάρτα. Ναι, ναι. Αύριο Παρασκευή τι θα πληρωθούν? Θα πληρωθούν 13.000 περίπου περιπτώσεις. Είναι περιπτώσεις οι οποίες είναι του έτους 2015 και οι οποίες είχαν ελλείψεις. Ελέγχθηκαν αφού προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι τα δικαιολογητικά. Η δαπάνη είναι το ποσό που βλέπετε, 10.211, και θα καταβληθούν αύριο. Επιτέλους λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάνει συμπληρωματικές, περιμένανε, αγωνιούσανε, αύριο θα πάρουν τα λεφτά τους. Είναι μια καλή είδηση και αφορά... Πάντως για να πω κάτι κύριε Παπαδάκη, είναι περιπτώσεις που έχουν ελλείψεις. Δεν είναι εντάξει, ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν. Εντάξει, αλλά καταλαβαίνετε και ο άλλος τώρα να έχει τρία παιδάκια και να περιμένει τα λεφτά. Το καταλαβαίνεις φίλε μου Θανάση ότι είναι υπόθεση, είναι μια στήριξη για αυτόν. Δεν αντιλέγω, απλά να ξέρετε ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που είναι τέτοιες, αλλά δεν ανταποκρίνονται οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι. Ξέρεις, ήταν και πότε γεννήθηκε το παιδί που δεν ήταν αυτό. Είτε γιατί δεν μπορούν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είτε για άλλους λόγους δικούς. Ή γιατί δεν ξέραν. Πάντως παίρνουν τα λεφτά αύριο. Είναι μια καλή είδηση. Εδώ όμως... Να πω και κάτι άλλο, μια στιγμούλα. Ναι. Ότι όσοι υποβάλλουν Α21 μέχρι και την Κυριακή, 26 του μήνα, εφόσον ελεγχθεί και είναι σωστά τα δικαιολογητικά, θα πληρωθούν τον Ιούλιο. Να τη είδηση. Άρα λοιπόν, όσοι έχετε κάνει την αίτηση Α21 μέχρι την Κυριακή 26 Ιουλίου, τέλος Ιουλίου, θα πάρετε εκεί μετά τις 20 Ιουλίου. Και με την προϋπόθεση ότι είναι σωστά τα δικαιολογητικά τους, έτσι. Θα πάρετε τα και θα πάρουν τα οικογενειακά επιδόματα μαζί με το συμπλήρωμα της πρώτης δόσης. Κύριε Παπαδάκη, θα πάρουν κανονικά εκαθαρισμένο ό,τι δικαιούνται να πάρουν μέχρι 36. Α, ωραία. Άρα και τα λεφτά που είχαν πάρει το μισό του μισού, κανονικά εκαθαρισμένο ό,τι δικαιούνται να πάρουν μέχρι 36. Επιτέλους, μας είπε καλή είδηση. Η διευκρίνηση που κάνουμε σε αυτό είναι ότι για να κάνουν το Α21 πρέπει πρώτα να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση. Εντάξει, αυτό είναι έξυπνο. Όχι, γιατί το ξέρει ο κόσμος όλος. Γιατί κάνετε μεγάλη. Μη χανόμαστε. Όχι, δεν χανόμαστε. Οικογενειακά επιδόματα λοιπόν. Με όλες τις εκκρεμότητες του 16. Αυτό κύριε Σιωμόπουλο είναι γνωστό. Το ξέρουν οι πάντες πλέον. Και δεν είναι και αρμοδιότητα δικιά μου. Η αρμοδιότητα δικιά μου είναι το Α21. Λέω λοιπόν. Όσοι κάνουν Α21 μέχρι και την Κυριακή και είναι σωστά τα δικαιολογητικά τους. Οικογενειακά επιδόματα μέχρι το τέλος του Ιουλίου θα τα έχουν πάρει. Είπαμε προϋπόθεση να έχουν υποβάλει και τη δήλωση Α21. Προϋπόθεση να υποβάλουν τη δήλωση 21, να έχουν υποβάλει ταυτόχρονα και τη φορολογική τους δήλωση. Και να είναι σωστά τα δικαιολογητικά, επιμένω. Μάλιστα, ξέρετε γιατί? Γιατί μπαίνουν πολλοί τώρα μέσα. Και λέει, εγώ μπαίνω, λέει, και μου λένε ότι ακόμα δεν έχει γίνει η εκαθάριση. Δεν τους, τους βγάζουν το. Ότι τους... το τελευταίο μπορούμε σέλεγμα μπορούμε κιόλας να το δείξουμε τι ακριβώς μας βγάζει, έτσι. Έχει επεξεργαστεί τις αιτήσεις, δεν έχει γίνει η εκαθάριση. Αυτό είναι. Αυτό τους βγάζει. Ναι. Ότι αυτό. Δεν έχει γίνει η εκαθάριση. Και λέει ο άλλος, πώς θα τα πάρω τέλος Ιουλίου αφού μου λέει ότι δεν έχει γίνει ακόμα η εκαθάριση. Αυτό το βάζετε γενικά για όλους και τελικά το βάζετε γιατί θέλετε να είσαστε απολύτως σίγουροι και αργότερα θα τους δώσετε τα λεφτά. Όχι, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Απλά είναι ο χρονοπρογραμματισμός για να μπορέσουμε να κάνουμε τις πληρωμές τον Ιούλιο. Μάλιστα. Ωραία. Δηλαδή δεν ισχύει αυτό που λέει ότι δεν μου έχουν κάνει την εκαθάριση. Δεν έχει γίνει ακόμα η εκαθάριση. Δεν το ξέρω το θέμα. Εγώ εκείνο που ξέρω και θέλω να πω σε όλους. Στη σελίδα σας είναι αυτό. Είναι μέχρι 26 του μήνα να έχουν καταθέσει το Α21. Διότι το πρωί της Δευτέρας θα πάρουμε αρχείο να επεξεργαζόμαστε να κάνουμε την πληρωμή του Ιουλίου. Άρα λοιπόν, μέχρι 26 όσοι έχουν κάνει αίτηση. Και είναι και σωστά τα στοιχεία, τέλος Ιουλίου θα πάρουν τα χρήματα του 16 όλα. Του 16 μέχρι τώρα. Μέχρι 36, όσα δικαιούνται μέχρι 36. Τα δύο πρώτα εξατρίμηνα. Άρα το λύσαμε και με αυτό, αποκλειστικές οι πληροφορίες αυτές. Γιατί για πρώτη φορά ακούγονται, δεν είχαν ακουστεί μέχρι στιγμή σαν ισιόγραφο αυτό που λέγαμε. Το 26 Ιουνίου δεν είχε ξανακουστεί. Όχι, ότι δίνονται κανονικά τα οικογενειακά επιδόματα τέλος Ιουλίου. Εφόσον και με προϋπόθεση αίτηση, να έχουν υποβληθεί μέχρι 26 Ιουνίου. Ακριβώς. Οι αιτήσεις. Με αυτές λοιπόν τις αποκλειστικές πληροφορίες να ευχαριστήσουμε τον διοικητή του ΟΓΑ και Μπάγια.